από την Αμόχωστο και ζει στην Δερσεφάνου. Ναι. Παραχώρησε ένα κυβερνητικό οικόπεδο εκεί. Δυστυχώς έχει περάσει πάρα πολλά. Ταλαιπωρήθηκε από καρκίνο, έχει χάσει το σύζυγό της το 2015. Πέθανε μετά την χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί. Σήμερα ζει σε ένα σπίτι που είναι έτοιμο να πέσει να την πλακώσει. Ειδικά με τις βροχές είχε τεράστια προβλήματα. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Δηλαδή αυτό το είναι, είναι ανοιχτό. Αυτή, μιλάμε, αυτή είναι η κουζίνα. Αυτό είναι ο διάδρομος που ναι. ανεβαίνει στο πάνω σπίτι. Αυτή είναι η κουζίνα. Όπως βλέπετε, έτοιμη να πέσει, υγρασία, παντού μπαίνει, βάζει νερό. Να πούμε, Νικήτα μου, ότι είναι χαμηλός συνταξιούχα. Είναι μητέρα 4 παιδιών που είναι και αυτοί μεροκαματιάριδες. Η γυναίκα μας έχει τονίσει ότι δεν ζητιανεύω. Απλά ζητάει από το κράτος βοήθεια, γιατί εδώ και 10 χρόνια στέλνει επιστολές και πριν 6 μήνες έκανε αίτηση για το προσφυγικό στεγαστικό σχέδιο που περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια για επιδιόρθωση κατοικίας, αλλά δυστυχώς τίποτα. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ, όπως είχα πει και πριν, τώρα με τις βροχές τα προβλήματα είναι τεράστια, κρατά όλη μέρα να κουβά στο χέρι. Και πραγματικά είναι πολύ άδικο να υπάρχουν στις μέρες μας τέτοιες εικόνες. Συγκινήθηκε κάποιος που είδε αυτές τις εικόνες ή ακόμη? Δυστυχώς. Κάπου κανένα υπουργείο, κανείς δεν συγκινήθηκε? Δυστυχώς. Είχαν πάει κάποιοι, την είχαν πλησιάσει. Δυστυχώς όμως δεν έχει δει κάποιο αποτέλεσμα. Άρα το Υπουργείο Εργασίας, αν ακούει, καλό θα ήταν να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς για να βοηθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι διάφοροι που πρέπει να εμπλακούν. Πάμε σε μια άλλη ιστορία που είναι τραγική εξίσου. Ζουν σε τροχόσπιτο. Ακριβώς. Αυτή η οικογένεια με τα παιδιά της. Ναι. Είναι γονείς δύο παιδιών ηλικίας 4 και 10 ετών. Κάποτε η ζωή τους ήταν καλύτερη. Δούλευαν και οι δύο, νίκιαζαν σπίτι. Δυστυχώς η κοπέλα αρρώστησε με καρκίνο. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που υποφέρει από καρκίνο. Μάλιστα, χθες που είχαμε δημοσιεύσει το ρεπορτάζ, η κοπέλα ήταν στο νοσοκομείο για χημοθεραπεία. Πραγματικά ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Η ψυχολογία της κοπέλας είναι χάγια. Ευτυχώς όμως, Νικήτα, που η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί στον τόπο μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συγκινηθεί, έχουν πάει. Είναι και δύο εθελοντές από την ομάδα Προσφέρω Απλόχερα Κύπρος. Θα τους ακούσουμε σε λίγο, ναι, θα ακούσουμε τον ένα από τους δύο σε λίγο, ναι. Ακριβώς, γιατί έχει πάει εκεί, έχει δει τα παιδάκια, έχει μιλήσει με τη μητέρα, τους έχουν πάρει τώρα κουπόνια, φαγητά. Προσπαθήσαμε και εμείς πάρα πολύ. Να σου πω όμως ότι η υπουργός μας, η κυρία Μιλιανίδου, αμέσως ανταποκρίθηκε με το που δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ μας. Έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια και ευχόμαστε σύντομα να λυθεί το πρόβλημα, να έχουν το δικό τους σπίτι για να ζουν μια ζωή φυσιολογική και όμορφη. Και σαφώς η κοπέλα, η ψυχολογία της είναι καρκινοπαθής. Σκέψου πόσο χρειάζεται έναν χώρο πολύ καθαρό, να είναι. Σαφώς και στην υγεία της, αλλά και τα παιδάκια που πρέπει να είναι σε έναν χώρο κανονικό. Εκεί, όπως βλέπετε, δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Δεν μπορεί να ζήσει. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Μείνε μαζί μας, Χριστιανά, να ακούσουμε και τον κύριο Βάλμα. Κύριε Βάλμα, καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Πήγατε σε αυτή την οικογένεια με το τροχόσπιτο και πήρατε στους ανθρώπους κάποια πράγματα για να περάσουν όσο γίνεται καλά. Ναι, είχα πάει με τη Σάλη που είναι υπευθύνη της ομάδας Προσφέρω Απλόχερα. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Γιώργο, έχουμε μια περίπτωση, θέλω να πάει μαζί, γιατί εγώ έχω βαν, γιατί έχω δικές μου έχω εταιρεία και έχουμε βαν. Ήταν πάρα πολλά τα δώρα που θέλαμε να πάρουμε στα παιδάκια. Μου είπε το θέμα, το πρόβλημα πώς έχει η Σάλη και λέω εγώ πάμε. Δεν περίμενα όμως να αντικρίσω αυτό που είδα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι στην Κύπρο που ζούμε έχουμε αυτά τα θέματα. Ακριβώς το 2020 έχουμε ανθρώπους με δύο παιδιά ανήλικα να ζουν σε τροχόσπιτο γιατί έτυχε να αρρωστήσουν με καρκίνο. Όλοι, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αρρωστήσουμε με καρκίνο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, κύριε Βάλμα. Οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και δεν έχουν πού να στηριχθούν, να υπάρχει το κράτος πρόνοιας και να τους στηρίζει. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, λόγω ότι ο κόσμος είναι πιο οίκιος, θέλει να προσφέρει. Βγαίνουν πάρα πολλά στην επιφάνεια από πάρα πολλές οικογένειες με προβλήματα και φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα όσο την εικόνα φαίνεται. Δηλαδή, όταν ασχοληθείς με το κομμάτι αυτό, βλέπεις πολλά προβλήματα.
Βλέπεις ακριβώς. Πρέπει το κράτος εκεί στο Υπουργείο Εργασίας να δουν με ποιον τρόπο θα βοηθηθούν. Είναι και αυτή η κυρία με το σπίτι που θα πέσει πάνω της. Είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει. Και το τροχόσπιτο με τα δύο ανήλικα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάλμα. Να είστε καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάω στη Χριστιάνα Διονυσίου για να δούμε και την οικογένεια στην Πάφο. Χριστιάνα, θα δούμε και τις εικόνες από την Πάφο. Πριν πάμε στην οικογένεια στην Πάφο, να πούμε ότι και εδώ ο Υπουργός έχει επικοινωνήσει. Α, και εδώ έχει επικοινωνήσει. Και πριν, ναι. Οπότε ανευχόμαστε σύντομα να λυθούν. Να πούμε ότι δεν παίρνει κάποιο επίδομα η οικογένεια. Μόνο ο σύζυγος εργάζεται, αλλά